Η κυρία Μαρία Γαβριλή και η κυρία Σοφία Μπονάνου, συγγραφείς της βιογραφίας του Γλύπτη Μπονάνου και εγγονές του, παρουσιάζουν τη ζωή και το έργο του. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, αίθουσα εκδηλώσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, Πανόρμου 59. Ευχαριστούμε θερμά το Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελοκήπων και τον πρόεδρό του, κύριο Φέδωνα Παπαθεοδόρου, για την πρόσκληση. Θέμα της ομιλίας είναι το έργο του Γλύπτη Γεωργίου Μπονάνου, του καλλιτέχνη που 40 χρόνια έζησε και δημιούργησε στους Αμπελοκήπους. Έργο του Μπονάνου όμως δεν είναι μόνο τα γλυπτά του που σμίλεψε παρουσιάζοντας τις εμπνεύσεις του. Δεν είναι μόνο τα σχέδιά του όπου με αξιοθαύμαστη επιμέλεια υπολόγισε κάθε βιβλίο που αναλάμβανε. Είναι ακόμη τα γραπτά του, η βιογραφία και τα κείμενα όπου διετύπωσε τις απόψεις του, τις ιδέες και τα πιστεύω του για όσα θέματα ανέκυπταν σχετικά με την τέχνη καθ' όλη τη συγχρονία του. Τη σημερινή παρουσίαση του έργου του Γεωργίου Μπονάνου θα βασίσουμε σε αυτά τα γραπτά του, παρεμβάλλοντας όμως και αποσπάσματα από κείμενα όσων τον γνώρισαν ή έκριναν το έργο του. Έτσι θα ακούγονται δύο φωνές. Η μία από μας, η Σοφία, θα μιλά από τα κείμενα του Γλύπτη, ενώ η άλλη, η Μαρία, από τα κείμενα που άλλοι έγραψαν γι' αυτόν. Γεννήθηκε το 1863 εις χωρίων βουνή του Δήμου Καταγητών της Κεφαλινίας. Οι γονείς μου με προόριζαν διακαλμπών. Της ηλικία 10 ετών ήλθα στις Αθήνας και τότε ένιωσα να ξυπνά μέσα μου η αγάπη προς την θεία τέχνη του Φιδίου και του Πραξιτέλους. Της ηλικία 12 ετών ενεγράφημι στην Σχολή των Καλών Τεχνών καταταγής εις το τμήμα της γλυπτικής του οποίου καθηγητής την εποχή εκείνη ήταν ο διαπρεπής γλύπτης Λεωνίδας Δρόσης. Από τον Δρόση εδιδάχτην πώς οι αρχαίοι εμελέτησαν το σώμα και πώς κατόπιν το απέδιδον στην ύλη του Μαρμάρου και εποτίστην από τα νάματα της διδασκαλίας του. Ο Δρόσης μου ενέπνευσε την αγάπη για τον κλασικισμό. Ο Μπονάνος αρίστευσε στο μάθημα της γλυπτικής 3 φορές στους ετήσιους τελικούς διαγωνισμούς και απεφύτησε το 1883. Παρακολούθησε επίσης το νυχτερινό σχολείο του Παρνασσού για την ολοκλήρωση των βασικών του σπουδών. Μετά 7 ετία απεφύτησε τη σχολή και ήρθε να εργάζομαι εις το εργαστήριο του μεγάλου μας γλύπτου, Δημητρίου Φιλιππότη. Εκεί δημιούργησα το πρώτο μου έργο, τον Άρκισον, αγοραστέν από τον κύριο Χατζόπουλο. Εις το ερμογλυφείο του Φιλιππότη πρωτοέγινα μαρμαράς. Ο Φιλιππότης ήταν κάτοχος της τεχνικής του μαρμάρου. Τον βοηθούσε στην εκτέλεση διαφόρων έργων του. Με τα χρήματα που απεκόμισα από την πώληση του πρώτου μου έργου, ανεχώρησα αμέσως εις Ρώμη, όπου τότε ήκμαζε η γλυπτική τέχνη, και εισήλθη στην εκεί σχολή των καλών τεχνών. Στη σχολή εφήτησα 3 έτη. Μετά την αποφοίτησή μου, παρέμεινα στη Ρώμη επί 5 έτη εργαζόμενος. Στη Βασιλική Ακαδημία των Καλών Τεχνών στη Ρώμη, εισήλθε μεταξύ των πρώτων κατόπιν διαγωνισμού. Ο Έλλην Μπονάνος γνωρίζει καλά την τέχνη των προγόνων του, σχολίασε η Επιτροπή. Το 1884 έλαβε το πρώτο βραβείο για το γυμνό. Στη Ρώμη φίτησε συγχρόνως στη σχολή τελειοποιήσεως, άνοιξε δικό του εργαστήριο και συμμετείχε στην καλλιτεχνική ζωή της Ιταλίας. Στον ιταλικό τύπο αναφέρεται «Είναι μετριόφρον και φιλοπονότατος και κλεισμένος δε εν το εργαστηρίο αυτού εργάζεται ακαταπαύστος». Εντός ολίγου χρόνου έφερε εις πέρας αγάλματα τεινά αξιοθέατα. Εν άπαση της έργης τούτης αποκαλύπτεται ακριβεστάτη και αυστηρά η μελέτη του αληθούς και υπολάμπει μυστική γαλήνη και χάρις, ειν κέκτηται μόνη η ελληνική τέχνη. Εις την Ρώμη εξετέλεσε και το πρόπλασμα του Αδριάντος του Ανδρέα Μιαούλη, εγκριθέντο
τέλος κατόπιν υποτιληθέντος διαγωνισμού εν Ελλάδα. Ως γνωστόν, ο Ανδριάς αυτός ευρίσκεται εις την Σύρο. Και πάλι στον ιταλικό τύπο. Ήταν ωραίο άγαλμα ο Περμέλη να στηθεί εν Ελλάδη εις μνήμη του ενδόξου ναυάρχου Νιαούλη. Ο ήρωας παρίσταται ορθώς, φέρον ελληνική αντιμασία και επί των νόμων μανδύαν, προσδίδοντα δύναμη και χάρη εις την όλη στάση. Δια μέν της αριστεράς κρατεί πηδάλιον, όπερ κανονίζει. Δια δε της δεξιάς τας ναυαρχικάς διόπτρας στηρίζονται εαυτόν σοβαρός, αλλά με τα ανδρικής χάριτος επί της αριστεράς κνήμης περιστρέφει το βλέμμα ως εάν εζήτη να ανακαλύψει τον εφορμόντα εχθρόν και ως έχουν απόφαση να περιμείνει αυτόν και τον νικήσει. Ο Μιαούλης έχει τον τύπο της θεργούσης αθλητικής γαλήνης. Μη είπε ο νεαρός με τριόφων Μπολάνος. Εμείς οφείλουμε να ακολουθούμε τις παραδόσεις του ιδιαίτερου πολιτισμού. Οι ημέτεροι ήρωες ήσαν κατεάματα, αλλά ήρεμα, συνειδητότητα την αποστολή με αυτόν. Εντεύθεν και η τέχνη δέον να εικονίζει αυτούς άνευ περισπασμών ή αδυναμίες. Στις 23 Απριλίου 1889 έγιναν τα αποκαλυπτήρια στην Ερμούπολη με τα πρωτοφανούς λαμπρότητος. Παρέστησαν η βασιλική οικογένεια, η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Χαρίλαον Τρικούπη, οι αντιπολίτευσεις, προσωπικότητες και λοιποί προσκεκλημένοι και ούκο λίγια πρόσκλητοι. Τον πανηγυρικό απήγγειλε ο χείος ποιητής Ιωάννης Φραγιάς. Εις την Ρώμη εξετέλεσα και άλλα έργα, ως τον Έλληνα δεσμότη, γυμνών υπερφυσικού μεγέθους, βραβευθένει στην Παγκόσμια Έκθεση των Παρισίων του 1889 και ευρισκόμενον ήδη εις το εργαστήριό μου, εκτελεσμένον εις το Μάρμαρο. Στην Αθήνα, στις 20 Οκτωβρίου 1888, εγκαινιάζεται το Ζάπιον κτίριο και η Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεση των Δέλτα Ολυμπίων. Με 5 έργα συμμετείχε στο τμήμα γλυπτικής ο Μπονάνος και τιμήθηκε με αργυρό μετάλλιο. Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής εξαίρει τα έργα του Μπονάνου, ενής πρώτην κατέχει θέση ο Ελληναγωνιστής αυτού, έργων άξιων απογόνου των αρχαίων αριστοτεχνών. Ο Γιώργος Βυζηνός παρατηρεί. Ο Ελληνδούλος ποτέ δεν εταπείνωσε το φρόνημα πρώτου τυράννου, ποτέ δεν έπαυσε διαμαρτυρόμενος. Και ο δημοσιογράφος Δέλτα Γιώτα Καλογερόπουλος γράφει. Ελληνδούλος, αναμένω την κατάλληλη στιγμή να ορμήσει, έχουν αλυσοδέτους τα σχήρας και στηρίζουν αυτάς επί ενός γόνατος ορθουμένου, γυμνός, με κόμιν και μίστακα ατιμέλητα, συμβολίζει ολόκληρον ιστορική ελληνική εποχή. Προς δήλωση της εθνικότητος, ούτε φουστανέλα, ούτε διαταγάνια. Ο δούλος Έλλην κάθεται επί τεθαρισμένου κύρονος του Παρθενώνος. Η ζωή φαίνεται να φρύσει διαμέσου του μαρμάρου. Πολύ εύμορφος η ιδέα. Πώς αλλιώς θα έδειχνα πώς είναι ο Έλλην. Έπρεπε να πάρω ένα σύμβολο από την ιστορία μας. Να ομιλεί ρητά για ό,τι ήθελα να συμβολήσω. Την φυσιογνωμία ενεπνεύστην από τον Ανδρούτσο, δείχνοντας εις αυτήν ένα ύφος συγκεντρωμένο, αυστηρό. Ο Έλλην δούλος ή Έλλην ενδουλεία ή Έλλην δεσμότης υλοποιεί μία έμπνευση του Μπονάνου, η οποία εκφράζει όλες τις εθνικές ανησυχίες του γλύπτη για την πατρίδα. Πολύ αργότερα, ο γλύπτης αποκαλύπτει την πηγή της έμπνευσής του. Η τέχνη. Η τέχνη έχει οδηγόν και ποδηγέτην των λόγων. Και εγώ την έμπνευση του Έλληνος δούλου ως της θράφη τα δεσμά του, την οφείλω στον Μέγα Μινιάτη. Πρώτος ο Μέγας Ιεράρχης Ηλίας Μινιάτης απήγγειλε εν Βενετία την θαυμασία προσευχή προς την Παρθένο, ερωτώ, έως πότε το ελληνικό έθνος θα μένει υπό τα δεσμά? Και ο γλύπτης συνεχίζει στη βιογραφία του. Εις την Ρώμη εξετέλεσα επίσης και τον Πάρη,
γυμνών φυσικού μεγέθους, αγοραστέντα παρά του Ανδρέα Συγκρού, ευρίσκεται βέη στα Ανάβρυκα, όπου αρχικώς θα τοποθετήθη, ήδη γεωργική σχολή κληροδότημα Συγκρού. Στην έκθεση του Ζαπίου του 1888, μεταξύ των 5 έργων του Μπονάνου που τιμήθηκαν με αρχικό μετάλλιο, παρουσιάστηκε και ο Πάρης. Η Δία φαίνεται η τέχνη του κυρίου Μπονάνου εν το πάρι του, ώστε θα ήρθε να δικαιολογήσει πάσαν υπέρ του καλλιτέχνου τούτου αγαπητή φίλη, ως έργον πρώτης δυνάμεως, ως εν των υπερόχων εν τη εκθέση ληφτικών καλλιτεχνημάτων. Ο νεανίσκος βοσκός γυμνός με μόνον των φρύγιων πύλων επικεφαλής και με την ποιμενική βακτηρία αναχείρας κάθεται ενοχελή στάση και τόσο ευηδές είναι το θηλυπρεπές πρόσωπό του, τόσο αρμονική η διάπλαση των μελών του, ώστε δεν απορρίτης διατί οι τρεις θεέ εξέλεξαν αυτόν ως κριτή των θελγήτρωτων. Άτινα φαίνεται ότι εξετάζει δια του βλέμματός του. Το έργο αυτό δυστυχώς σήμερα έχει ακροτηριαστεί. Επανελθώνει στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στο εργαστήριο που αποφανόντως λείπει του Λεωνίδα Δρόση παρά την συνοικία βάθη και εκεί πλέον, υπό την σκιά του μεγάλου διδασκάλου, επεδόθηκε στις νέες του δημιουργίες, τας οποίας εξετέλεσα όλα στις μάρμαρον, διότι επρέσβευον έκτοτε ότι τα νηπτικά έργα δεν πρέπει να βλέπουν το φως της δημοσιότητος εάν δεν εκτελεστούν εις το μάρμαρο. Η νεωτέρα τέχνη διεδέχθη εκεί την Παλαιάν. Εν το εργαστηρίο των κλασικών σχολών του Δρόση διεδέχθη το ανήσυχο και παρατηρητικό πνεύμα του Μπονάνου. Μεταξύ των εκτελεστέντων των έργων μου είναι η Κυνηγέτης, γλυπτών υπερφυσικού μεγέθους εις το μάρμαρο. Νανά ήταν η αρχική ονομασία του έργου για το οποίο υπόθηκαν πολλά. Η Νανά του κυρίου Μπονάνου είναι δεσμοτήριον οφθαλμών, ψυχής, αισθήσεως, σκέψεως. Η θέλησε να κάνει μια προσωποποίηση της ειδονής. Εξέλεξε τι άλλο την γυναίκα, διαβάζουμε στην εφημερίδα Παλιγκενεσία. Και ο δημοσιογράφος συνεχίζει. Ο Μπονάνος είναι ποιητής, αλλά είναι και πραγματιστής. Πολλάκις δε, όσο ο ίδιος ομολογεί, του έρχονται τάσεις να απομαρμαρώσει σκηνά της φυσιολογικής σχολής. Απόδειξη συνανάτου της συντυπαθίας και λαγνίας υπονειρωτέρα αναπαράστασης. Αργότερα, ο Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς έγραψε. Η Νανά, η νεωτέρα Λίδα, η γυμνή και η διπαθώς ανακλαδιζωμένη, η πλήρης λαγνίας και η μέρη, η μεθύσκουσα τα συστήσεις, η τόσο εξεγερτική και με τον διαμέσου των σκελών της αναρριχόμενων Κίνα, προξενούσα αληθή οργασμών και σχεδόν υπήν δημόσιο σκάνδαλο κατά των δημοσίων ηθών. Είναι ζήτημα εάν ο Ζιβρακάτης, διευθυντής της αστυνομίας Αθηνών, επιτρέψει την σκηνή θεά ανέκθεση τιού του σκανδαλώδους πλαστουργήματος. Ίσως τότε ο γλύπτης δίδει στο έργο του την ονομασία Κυνηγέτης από το τόξο, τη δωρά και τον σκύλο της σύνθεσης. Ο ίδιος ομολογεί ότι από το μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά είχε εμπνευστεί την Ανά του, την ιδέα που ενέπνευσε το έργο. Η Νανά βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων το 1900. Σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη μετά από δωρεά των απογόνων του γιου του Σωτηρίου, τον Σωτήρη και Σοφίας Μπονάνου. Μεταξύ των έργων μου και τέσσερες ώρες του έτους εις το μάρμαρο ευρισκόμενε εις το εργαστήριό μου. Στην Παλιγκενεσία διαβάζουμε. Εις το εργαστήριο ακτινοβολούν εκ πεντελισίου ετέσσερα εποχέ. Η άνοιξη, γλυκητάτη, ονειρόδης παρθένος, φέρει επί της κόμης ρόδα, συγκρατούσα αυτά διαμφωτέων των χειρών. Όχι μόνο, γέρος πολιός και βαθυπόγων, η τελειωτέρα όλων των εποχών παράστασης, εικονίζει θαυμασίως το τέρμα του βίου, την παρακμήν, την χιώνα.
και ο Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς τα περιγράφει. Θαυμαστές συλλήψεις εξόχου εμπνεύσεως και αμέμπτου εκτελέσεως. Τέσσερα επικοιώνων ημίγυμνα αγάλματα ως εκκορμών δένδρων εκ των κοιώνων βλαστήσαντα και αυξηθέντα. Έναν ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν στη ζωή του Γλύπτη οι τέσσερις εποχές του έτους. Αγοράστησαν το 1899 από τον φιλέλληνα Shirley Ashley τον επίσημο βιογράφο του Λόρδου Βίρονα, αντίχει 2.500 λιρών. Τα χρήματα αυτά έδωκαν στον 35χρονο Μπονάνο την ευκαιρία να αναπτύξει την καλλιτεχνική δράση των επόμενων 40 χρόνων. Απετέλεσαν τη βάση εξορμήσεως για την κατάκτηση της τέχνης. Το 1898 ο Γιώργος Μπονάνος νυφεύεται τη Σοφία Αριστίδου Βαμπά, σπουδάστρια ζωγραφικής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Με τη Σοφία έμενε να ζήσουν μαζί 42 χρόνια και να αποκτήσουν 10 παιδιά. Αμέσως μετά το γάμο του, ο Μπονάνος κτίζει ένα διόροφο νεοκλασικό σπίτι στην αρχή της οδού Μεσογείων, Μεσογείων 18 και Σουφλίου, στους Αμπελοκήπους, τους κατάφυτους τότε με αμπέλια και ελιές. Εξόριστος, στη θερκτική εξοχή των Αμπελοκήπων, ανίδρυσε με ιδιάζουσαν ιδιορυθμία ωραιοτάτη οικία, της οποίας η όλη πρωτότυπος διασκευή αποσπά το βλέμμα του διαβάτη, γράφει ο Φιλαδελφεύς. Στο σπίτι αυτό μεταφέρει και το εργαστήριό του, το τρίτο κατά σειρά, και αφοσιώνεται στο έργο του με τη βοήθεια των μαθητών του και των μαρμαροτεχνητών. Ασχολείται με κάθε είδους γλυπτική εργασία. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διαγωνισμούς και κερδίζει την αναγνώριση των συγχρόνων του. Ο Μπονάνος ξεκινούσε τη δημιουργία ενός έργου με διάφορα εναλλακτικά σχέδια όπου η κάτωψη και η τομή του μνημείου. Βάσει των σχεδίων κατασκεύαζε πρόπλασμα, πρώτα σε πυλό και μετά σε δίψο, πριν από τη μεταφορά σε μάρμαρο. Ο ίδιος έκανε πάντα την τελική επεξεργασία. Η δουλειά του Γλύπτη είναι πολύ αχάριστη. Απαιτεί τόσα πράγματα. Είναι προπαντός εργότης. Με καλλιγραφίες δεν γίνεται τίποτα. Από τόσα στάδια διέρευσε του Γλύπτη, ώστε μία προσεξία, ένα πρόβλημα των εμπόδιων, είναι δυνατόν να καταστρέψει ό,τι απήτησε τόσο κόπο και τόσα έξοδα. Θέλει άγρυπνο τον εργάτη της μέχρι την ώρα που θα ειδεί το έργο στημένο μπροστά στην περίεργη δημοσιότητα. Θέλει υπομονή, συνεχή εργασία, ανασκούμπομα, πειθαρχία, κλείσιμο στο εργαστήριο. Πρέπει όλος ο φιλότεχνος κόσμος, οπονών την αληθινή ελληνική τέχνη, να επισκεφτεί το εργαστήριο του Μπονάνου, γράφεται στον τύπο της συμφωνίας του. Ο Γλύπτης ήταν 33 ετών όταν τον επισκέφτηκε ο δημοσιογράφος Καλογερόπουλος που έγραψε χαρακτηριστικά. Με υπεδέχθη με τον γλύφανο ισχύρας. Ιδιόρυθμος στην ομιλία του, είναι κεφαλή. Εις το ένδυμα έφερε μακράν λίγη ποκαμίσα. Εις ασιδέας του, πρωτότυπος. Εις τα έργα του, εμπνευσμένος. Εις τον βίο του, λιτότατος. Ανάστημα επιβλητικών δεν έχει. Εύσωμος είναι, με μάτια διαβολεμένα, εργατικότατος, αφελέστατος, ειλικρινής, αληθής καλλιτέχνης. Είναι μετριόφωνο, είναι και αυτός από τους μάλλον ειδικημένους καλλιτέχνας μας, ενώ έχει μέσα του τόση φλόγα, τόση έμπνευση. Ο ανόητος δεν εφρόντισε να κολακεύσει έως τώρα ούτε έναν δημοσιογράφο. Και ο Φιλαδελφεύς, που επίσης τον επισκέφθηκε στο εργαστήριό του, τον περιγράφει. Φύσης καλλιτεχνική από κεφαλής μέχρι ποδόν. Γλυκύτατος, αγαθός, προσινής, με μηδίαμα εις τα χείλη, ο Μπονάνος κατακτά, πάντα γνωρίζοντα αυτόν. Η ολοστρόγγυλος, ως μυρώνιον γλυπτών κεφαλή του, είναι πλήρης δράσεως και δυνάμεως. Είτε μεγάλη οφθαλμή, θερμή και αστράπτοντες ζητούσι, ερευνούσι και εξετάζουσι διαρκώς τα προαυτόν. Απλοϊκός και απέριτος άνθρωπος με την όψη και την ενημασία κοινού εργάτη. Ο Μπονάνος στη βιογραφία του
αναφέρει έργα που ονοματίζει από τον συμβολισμό της ιδέας. Άγγελος, ιστορία, ναυτιλία, Ιησούς Χριστός, ψυχή. Για τον Μπονάνο η ιδέα είναι το πρωτεύον στοιχείο που δεσπόζει στο έργο του. Λόγος το μάρμαρο έγινε και ιδέα τέχνη, όπως λέει ο ποιητής. Μεταξύ των έργων μου, Άγγελος Υπτάμενος υπερφυσικού μεγέθους, Μνημείων Τούλ και Θαλινή. Είδαμε στο εργαστήριο του Μπονάνου άγγελων μετανημένα στα σπτέρυγας, προσβλέποντα με υπερτά της μελαγχολίας βλέμμα 3-4 ρόδα, τα οποία με λαχτάρα κρατεί επί τους κήτους του, αρμονικότατον εν το συνόλο και αρενοπότατον. Ο γλύπτης παρέστησε έτσι τον ψυχαγωγόν άγγελο, λυπούμενον δια την απώλεια των μεγάλων ανδρών. Ο άγγελος Υπτάμενος χρησιμοποιήθηκε από τον γλύπτη και σε δύο άλλα ταφικά μνημεία της οικογενείας του Σοφρόνη Σοφρονίου στον Άφλιο και της Αγγελικής Κουρή στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η ιστορία. Ανάγλυφων υπερφυσικού μεγέθους, Μνημείων Αδελφών Ιακωβάτων και Θαλινία. Ο ίδιος ομολογεί. Ανάγλυφη γυναικεία μορφή ενθένουσε την ιστορία, μένει να γράψει δια τους Ιακωβάτους. Σοφωτέρους και μεγαλοευθυεστέρους των Ιακωβάτων δυσκόλως ευρίσκομεν στην εποχή καθηγιζόμεν. Και εγώ είμαι ίση των πολλών θαυμαστών του. Η ναυτιλία. Άγαλμα υπερφυσικού μεγέθους, Μνημείων του Μιχαήλ Ζυγομαλά, Χίος. Αποτελεί τον θρίαμβο της ναυτιλίας στο πρόσωπο γυναικείας μορφής που στηρίζεται σε πλοίο και κρατεί αφενός πιδάλιο και αφετέρου στεφάνι για να στεφανώσει τον μνημονευόμενο. Ο Ιησούς Χριστός, μεγάλο ανάγλυφο, Μνημείων Τρέκα και Θαλινία. Είναι ο Χριστός έρων των Σταυρών και βαδίζων προς τον Γολγοθά. Ο ιστορικός τέχνης Δημήτριος Καλονάς θυμίζει. Ο Χριστός είναι η λατρεία του Μπονάνου. Συνομιλεί μαζί του. Πιστεύει στο μεγαλείο της διδασκαλίας του. Εμπνέεται από αυτόν. Η Κοιμωμένη. Μνημείων Σταμπουλτζή, Νεκροταφείων Αθηνών. Στον τύπο αναφέρεται. Ο κύριος Μπονάνος έχει την φιλοδοξία να πλουτίσει το νεκροταφείο Αθηνών με μια μορφή της αξία της κόρης Αφεντάκη του Χαλεπά. Ο καλλιτέχνης πιστεύει ότι η φιλοδοξία του είναι δικαία και ότι το έργο του θα είναι ανώτερο. Έχω γεννηθεί για να φτιάξω τα αντικρίσματα. Έκανε ο Χαλεπά στην Κοιμωμένη του, εγώ έχω την Σταμπουλτζή. Η ψυχή. Μνημείων Λιβιεράτου, Νεκροταφείων Αθηνών. Στην επιγραφή του μνημείου διαβάζουμε «Η ψυχή εστί ηγεμόν και λίχνος του σώματος». Η ψυχή, αλληγορική παράσταση της πεταλούδας ψυχής, είναι σύμβολο του αγγέλου που παραλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου. Την ψυχή, θέμα αγαπημένο του γλύπτη, επαναλαμβάνει στα ταφικά μνημεία του Ανδρέα Ραζή στην Κεφαλονιά και του Βασιλείου Γιωργαντά στο Νεκροταφείο Αθηνών. Με το γύρισμα του αιώνα, ο Μπονάνος φιλοτεχνεί δύο υπερφυσικά αλληγορικά ανάγλυφα. Το πρώτο, Ευρώπη και Κρήτη. Είναι σήμερα αγνοούμενο. Σώζεται όμως το δεύτερο. Η φιλοδοξία. Ανάγλυφων υπερφυσικού μεγέθους εις το μάρμαρο. Πρόκειται για μια μεγάλη αναγλυφική σύνδεση της φιλοδοξίας απεικονίζουσα ελάττωμα εξόχως νεοελληνικών. Έχω πρωτότυπο στην έμπνευσή του, αλλά και στην τεχνική της εκτέλεσής του, αφού ο γλύπτης δούλεψε χωρίς πρόπλασμα απευθείας στο μάρμαρο, όπως ο ίδιος γράφει στην επιγραφή του μνημείου. Γεώργιος Μπονάνος, κεφαλή, το ανάγλυφο τούτο έγλυψα απευθείας εις μάρμαρο. Η φιλοδοξία γυμνή, με ευμελές σώμα και τα νότα στον θεατή, πατάει σε νεκροκεφαλές, απειλώντας τον λέοντα με ξύφους.
Η φιλοδοξία βρίσκεται σήμερα στο νομισματοκοπείο της Τραπέζης της Ελλάδος, στον Χολαργό, δωρεά και πάλι των απογόνων του γιού του γλύπτη Σωτηρίου. Οι Ανδριάντες μου. Η παρά την Βαλιάνιον βιβλιοθήκην Ανδριάντες, Ανδρέα Βαλιάνου, Μαρή Βαλιάνου, Παναγή Βαλιάνου. Η κατασκευή των Ανδριάντων των Δωρητών, των αδελφών Βαλιάνων, απετέλεσε μέγα θέμα. Ο Ερνέστος Τσίλερ, που είχε την επίβλεψη του οικοδομήματος της βιβλιοθήκης, ανέθεσε την εκτέλεση τριών Ανδριάντων σε γερμανό γλύπτη. Τότε, με αποφασιστική παρέμβασή του από το Λονδίνο, ο Παναγής Βαλιάνος υπέδειξε οι τρεις Ανδριάντες να φιλοτεχνηθούν από τον γλύπτη Γεώργιο Μπονάνο εκ κεφαλινίας ορμόμενων. Σημειώνεται στον τύπο. Χθες είχαμε την ιδιαίτερη ευτυχία να είδαμε νέο έργο του κυρίου Μπονάνου, τον Ανδριάντα του Βαλιάνου, ως τη σταστική πρώτης βιβλιοθήκης, την οποία Καλλιμάβαρο ανοίγειρε η φιλοπατρία των τριών κεφαλήνων ανδρών. Ο Ανδριάς του Παναγή Βαλιάνου είναι έργο επιβολής. Το αριστούργημα της νέας ελληνικής ανδριαντοποιίας δυνάμεθα να είπαμε. Οι στάσεις του είναι αφελώς μεγαλοπρεπείς. Η μορφή του γαλινίως αυστηρά ομοιάζει δε καταπληκτικός κατά τους γνωρίζοντας τον εθνικό άνδρα. Ο κύριος Μπονάνος είναι άξιος συγχαρητηρίων θερμών. Επιτυχημένη θεωρήθηκε η χρήση της πελερίνας με την οποία ο γλύπτης κατόρθωσε να κάνει πτύχωση νέα και να δώσει στο μάρμαρο αέρα κινήσεως και ζωής. Παρόμοια προσέγγιση έχουν και οι Ανδριάντες των άλλων δύο αδελφών που βρίσκονται στο προθάλαμο της βιβλιοθήκης, του Ανδρέα με το ρολόι του και του Μαρή με το μπαστούνι του. Η παραγγελία για τους Ανδριάντες έναντι 75.000 δραχμών σήμαινε οικονομική όθηση για τον γλύπτη, ο οποίος αποκαλούσε έκτοτε τον Παναγή Βαλιάνο ευεργέτη του. Τον Μπονάνο υπεστήριζε πάντα ο Παναγής, αναθέτοντάς του να σμιλέψει και άλλα γλυπτά της οικογένειας. Στο ταφικό μνημείο στις Κεραμιές Κεφαλινίας, γενέτειρας των Βαλιάνων, ο γλύπτης φιλοτέχνησε το μνημείο Βαλιάνος Ποινή για τον Σπύρο, τον μεγαλύτερο αδελφό του Παναγή. Εμπνεόμενος από τη ζωή του, τοποθέτησε έναν ανάγλυφο Ανδριάντα σε πλαίσιο από τεχνητούς βράχους, εντάσσοντάς τον στον φυσικό του χώρο. Ενθάδε, τον ύπνο του δικαίου αναπάβεται ουδαμός του πατρίου εδάφους χωριστής, Σπύρος Βαλιάνος. Ο Ανδριάς του Σοφοκλή Βουρνάζου, ευεργέτη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Λέσβου, εις το Γυμνάσιο Μυτιλίνης. Ο καθιστός Ανδριάς του βοτανολόγου ιατρού Στάμου Πετρίτσι στο προάβλιο της Πετριτσίου Σχολής, Λιξούρη, στην Κεφαλινία. Ο καθιστός Ανδριάς του εθνικού ευεργέτη Πανταζή Βασάνη στην Βασάνιον Ναυτική Σχολή, στον Πειραιά. Ο λόγιος Περικλής Γιαννόπουλος, που ηγονίζονται να καταδείξει ότι το ελληνικό είναι το μόνο αρμόζον, καταγράφει. Θα ειδείτε ποιαν συμπάθεια θα δεχτείτε από την καθαρά, απλή, γλυκητάτη, ευγενεστάτη γραμμή του Βασάνη, ο οποίος με τη μεγάλη του φιλοπατρία μόνον ανήλθε στο ευγενέστερο πάνθεο των ευεργετών. Ο Καποδίστριας, εις τα προπήλαια του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια του εορτασμού της 111ης του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, στήθηκε κατόπιν διαγωνισμού ο καθιστός Ανδριάντας του Ιωάννου Καποδίστρια, ιδρυτού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απεικονίζει τον κυβερνήτη να κρατά πλάκα, όπου αναγράφεται «Δράξαστε παιδείας». Δυστυχώς, λόγω της θέσης του, το έργο έχει επανειλημμένως υποστεί βανταλισμούς, ο δε καθαρισμός του προξένησε επιπλέον φθορές. Εξετέλεσα πρωτομάς περί τας διακοσίας και άνω. Πολλές προσωπικότητες απεικονίστηκαν από τον Μπονάνο, είτε για ταφικά μνημεία, είτε για τιμητική προτομή.
Όλες παρουσιάζονται με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τόνισε με την ευφυΐα του ο Γλύπτης. Τα ταφικά μνημεία είναι είτε στήλες με πρωτομές είτε οικίσκοι. Στους οικίσκους οι μνημονευόμενοι εικονίζονται συχνά και ως ανδριάδες. Των καλών τεχνών, διότι πίστευσα ότι δεν είναι το δυνατόν να προχωρήσω αποτελεσματικώς στο έργο μου και να δώσω τα κατά την επιθυμία μου αποτελέσματα λόγω ελλείψεως μέσων της σχολής. Κατόπιν των υποσχέσεων, τα οποία έλαβαν παρά του τότε διευθυντού της Ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών, ζωγράφου Γεωργίου Ιακωβίδου και της ολομελίας των καθηγητών της σχολής, εδέχθη και ανέλαβα. Ο Μπονάνος διορίστηκε καθηγητής γλυπτικής του 1911 μετά τον θάνατο του Λαζάρου Σόπου. Αμέσως υποβάλλει προβλήματα στον Υπουργό Παιδείας, καθώς και στον Διευθυντή της Σχολής των Καλών Τεχνών Γεώργιο Ιακωβίδη, με προτάσεις για θέματα εκπαίδευσης, διοίκησης και κρατικής πολιτικής για τις τέχνες. Επειδή όμως δεν υπήρξε απάντηση στα αιτήματα αυτά, παραιτήθηκε. Επέπρωτο όμως να παραιτηθώ ευθύς αμέσως δια πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι επίστεψα ότι ουδέν καλόν θα είναι το δυνατόν να προκύψει. Και εγώ δε, από εργάτης της τέχνης, θα μετεβαλώμαι εις αργόμεις των υπάλληλων εις βάρος του δημοσίου, εγκαταλείπων το εργαστήριό μου και την προσφυλή μου την εργασία μου. Οι μαθητέ, λόγω ελλείψεως μέσων, θα παρέμεναν στο σκότος, διότι διέμενε πρώτο μέλημα ή το η διδασκαλία της εκτελέσεως έργων στο Μάρμαρο και διάφοροι άλλοι ριζοσπαστικοί μεταρρυθμίσεις για να διδάξουμε τέχνη ελληνική. Μη έχουν λοιπόν τι το ανάλογο προς την τιμή που μου εγένετο να προσφέρω στην τέχνη και στο κράτος, παραιτήθη. Γράφω τα αυτά διότι σκοπός μου είναι να φανώ συνεπής στον όρκον μου, όν εγώ συνεπλήρωσα κατά την ορκομοσία μου, ουχή δια την άγουσαν προς το εθνικό ταμείο, αλλά δια την άγουσαν δια την εθνική τέχνη. Τις ιδέες του για την τέχνη και την εκπαίδευση, αλλά και την πίστη του στην Ελλάδα εκφράζει σε λόγο του στην Ολομέλεια των Καθηγητών της Σχολής Καλών Τεχνών τον Ιανουάριο 1914. Πιστεύω εις μίαν τέχνη ελληνική γεννηθήσαν εκ του έθνους του ελληνικού και πάλιν ερχομένην δια του έθνους του ελληνικού. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τι καρτερίζει. Η Πατρίς συνεπλήρωσε κατά το πλείστον το έργο της. Δέω να το συμπληρώσει στο εξής, ουχή το ξύφος, ουχή η λόγχη, αλλά η τέχνη. Ναι, η τέχνη, η της υπήρξε αληθής νικήτρια της ημετέρας αναγεννήσεως, την οποία πάντες θαυμάζουσι. Αλλά όλοι μάθαμε να λέγουμε και να πιστεύουμε ακόμη ότι εδώ δεν μανθάνεται η τέχνη και ότι πρέπει να υπάγει τύση στην ξένη. Εκεί δηλαδή, όπου ο ήλιος δεν υπάρχει. Εκεί όπου η τέχνη δεν προϋπήρχε. Εκεί τέλος, όπου ποθούν να έρθω συνεντάφθα, όπως εγνωστώσει τι μεγάλων για την τέχνη. Και τούτο είναι αποτέλεσμα της αγνωσίας και της απιστίας, είναι έχομεν δια τας ιδίας ημών δυνάμεις και αρετάς του τόπου, όμως η Θεία πρόνοια μας εδόρισε. Μάλιστα, κύριε συνάδελφε, εάν είχομεν πίστην εις εαυτούς και κατανοούσαμεν καλό στο έδαφος όπου περπατούμεν, θα ειδυνάμεν, θα λέγω, σύν το χρόνο, να κάνουμε τη σχολή μας τη αυτήν, ώστε οι ξένοι να προσέρχονται και φυτώσουν εις αυτήν, και τούτο δεν είναι καμία υπερβολή. Το έθνος αναγεννηθέν έχει ανάγκη της τέχνης και συνεπώς η φωνή ημών δεν θα είναι φωνή βόντος εν τη ερήμου. Μη προς Θεού μείνατε εις την οθρότητα και εν τη απιστία, εισήν εις έτη διατελείτε. Υποδείξατε με καθάρους τι δέον γενέστε και μη περιμένετε να σας ύποσιν οι άλλοι, παν ό,τι οφείλετε εσείς να πράξετε και να υποδείξετε. Και τούτο επαναλέγω, σεβόμενοι το ίδιο συμφέρον και την τέχνη, τη συνετάχθητε και διείς η Ελλάς ανέζηση. Το 1914, όταν κατετίθεται το νομοσχέδιο για τη σύσταση σχολής αρχιτεκτονικής, ο Μπονάνος αποστέλει στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο επιστολή. Η κατεξοχήν τέχνη της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι αυτή η αρχιτεκτονική,
διό καλείται μύτηρ των καλών τεχνών, εδέ άλλε τέχνε είναι επικουρικέ. Άρα η αρχιτεκτονική τάσσεται μεταξύ των καλών τεχνών και αποτελεί μία σχολή με την λειτουργική, την ζωγραφική και την διακοσμητική, καθώς τούτο συμβαίνει εις όλες τις ακαδημίες της Ευρώπης. Πώς θέλετε καλλιτέχνη αρχιτέκτορα να διακριθεί ενώ δεν γνωρίζει το σχέδιο? Αρχιτέκτορ σημαίνει πρώτης τάξεως σχεδιαστής. Επίσης, πολλοί γλύπτε αγνοούν να σχεδιάζουν και την απουστέραν βάση για την προταμή την οποία έπλασαν. Για την ίδρυση Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής, επιχειρηματολογεί και συχηματώδη λόγο το 1917 στη συνέλευση της αδελφότητος των Μαρμαροεργοστασιαρχών, της οποίας ήταν πρόεδρος. Η τέχνη έχει ρίζαν την οικοδομή. Λέγονται και παραλαμβάνουν τέχνη, εννοώ να είπω την τέχνη του καλού. Η τέχνη λοιπόν του καλού ανεπτύχθη από εκείνον, ως της πρώτος επενόησε να κάνει την πρώτη καλύβη. Εάν και δε του βίου και ο πολιτισμός εκάστου έθνους προήγαγον την οικοδομική, εις το να ζητεί δια της τέχνης τα καλοπιστικά έργα, δηλαδή καλλιτεχνία. Άρα ο Θεός, ον αρχιτέκτον του σύμπαντος, διδάσκει εμάς ότι η αρχιτεκτονική είναι η τέχνη η συμφιλιούσα εμάς μεταυτού. Η αρχιτεκτονική λοιπόν, ως άλλη φωτογραφική πλάκα, παρουσιάζει τον πολιτισμό, τις ιδέες και τα σκέψεις ενός λόγου. Εν τούτης, ο διακαής πόθος του Μπονάνου που απετέλεσε και το σκοπό της ζωής του ήταν. Εζήτησα να καταρτήσω μνημείων που βλέπουν την ιστορία και τις παραδόσεις του έθνους. Τούτο δε έκαμα εκαθήκοντος, οφειλωμένη στην τέχνη, διείς η Ελλάς ανέβη. Ήδη από το 1888, με το έργο του «Ο Έλλην Δούλος», ο γλύφτης εξωτερήκευσε τον πόθο του για την ανέγερση μεγάλου εθνικού μνημείου. Μετά την νικηφόρο κατάληξη των Βαλκανικών πολέμων, εκδίδει το 1914 έντυπο με τίτλο «Περιγραφή μνημείου εμφαίνοντος των θρίαβων της Ελλάδος», το οποίο αφιερώνει στην ιερά μνήμη του Ευεργέτου μου και Εθνικού Ευεργέτου Παναγή Βαλιάνου. Ετοιμάζει 30 αρχιτεκτονικά σχέδια και εκθέτει το πρόπλασμα του μνημείου 3,5 επί 2,5 μέτρα περίπου στο εργαστήριό του. Σκοπός του μνημείου είναι η αναπαράσταση της ελληνικής ιδέας, του αιωνίου ελληνικού θριάμβου και της αιωνίας ελληνικής υπεροχής και νίκης. Το μνημείο είναι ορατόν εκ των τεσσάρων πλευρών. Η ανατολική πρόσωψη εμφαίνει τον θρίαμβο της Ελλάδος, η δυτική την πτώση του ελληνικού βασιλείου, η μία πλαγία πλευρά ανήκει στην εποπία του 1821, η άλλη στην εποπία του 1912-13. Θέμα μου είναι να φέρω όλους τους συντελέσαντες υπέρ της αναγεννήσεως της Ελλάδος πρώτου ναού της Αθηνάς Νίκης, τον οποίο έθεσα εις το κέντρο του όλου αρχιτεκτονικού μνημείου, ως σύμβολο και κρίκον συνδέοντα την νεωτέραν Ελλάδα με τις παραδόσεις της αρχαίας. Η ιδέα του μεγέθους του μνημείου παρουσιάζει η τοποθέτηση του αγάλματος του Έλληνα Δούλου στην ανατολική πρόσωψή του κάτω από το άγαλμα της Ελλάδος που κρατάει σημαία. Από το 1918, μετά τη σύσταση Επιτροπής για Ανέγερση Μεγάλου Μνημείου Αθηνών, ο Μπονάνος συμμετέχει σε συσκέψεις, καθορίζει προδιαγραφές και το 1920 αναπτύσσει τις θέσεις του ενώπιον του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ως καλλιτέχνης και μάλιστα αρχιτεκτονογλύπτης όπου την χάνω να είμαι, σας βεβαιώ ότι το Μνημείο των Εθνικών δεν είναι άλλο τι παρά το σχολείο του λαού, ώστις προσέρχεται και μαθάνει άνευ βιβλίου την ιστορία της πατρίδος. Είναι εν άλλης λόγης η ζωντανή ιστορία, διότι δια των τεκλημένων έργων πιστοποιούνται τα όσα αναφέρουν οι ιστορικοί συγγραφείς. Το μνημείο εν ενή λόγω είναι ο διαιωνισμός και η αθανασία της πατρίδος. Οι επιτροπές εναλλάσσονται.
Το 1927 ανατυπώνει το έντυπό του και το 1929 λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό για το Πανελλήνιο Ηρώων. Η Επιτροπή απορρίπτει και τις 6 μελέτες. Παρ' όλα αυτά, ο Μπονάνος υποβάλλει υπόμνημα με αναλυτικό προϋπολογισμό δαπάνης του έργου και προσφέρει δωρεάν το έργο του Έλλην Δούλος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έχει ταυτιστεί με την αναγκαιότητα του μνημείου. Είναι το έργο ζωής του, που δεν μέλει όμως να πραγματοποιηθεί. Ο ιστορικός τέχνης Δημήτριος Καλονάς αναφέρει: «Έργο τεράστιο, αρχιτεκτονογλυπτικό δημιούργημα της αχαλήνας της φαντασίας. Παρουσιάζει ένα φλογερό τεμπεραμέντο, έναν καλλιτέχνη ανήσυχο, έναν ορωματιστή που πάλεσε με το μάρμαρο ίσα με την τελευταία του πνοή. Στη σύλληψή του, το μνημείο αποτελεί την γλυπτοθήκη του έργου του, αφού εντάσσει σε αυτό όλες τις ιδέες του, τις πραγματοποιηθήσεις και όσες δεν εκτελέστηκαν, το πάνθεο της τέχνης του». Ένα διαφορετικό θέμα, αλλά πολύ επίκαιρο σήμερα, απασχολεί τον Μπονάνο 100 χρόνια αργότερα από τότε που ο Βίρον έγραψε στο ποίημα Child Harold το άσμα «Η κατάρα της Αθηνάς», που αφορά τη σύνηση του Παρθενώνα από τον Έλτη. Το θέμα άγγιξε τον αρχαιολάτρη Γλύπτη που δήλωνε: «Η Ακρόπολης Δήμας είναι το βιβλίο των Οητών». Ο Γλύπτης σμίλεψε ένα μαρμάρινο ανάγλυφο, δυστυχώς ημιτελές, όπου απεικόνισε τη θεά Αθηνά να εξέρχεται από τον ναό της. Τίνει έντονα το δεξιό της χέρι προς τον Βίρονα. Εκείνος την αποφεύγει, ενώ η Αθηνά του απευθύνει το λόγο, όπως διατυπώνει ο Κωστής Παραμάς: «Αν ο Ελγίνος κατέστρεψε τον ναό μου, δεν κατεστράφει το κράτος μου. Μεγάλε ποιητέ, ποιητά, εισάκουσον της εντολής μου, ψάλε την κατάρα της Αθηνάς επί της σιδηράς σου λύρας». Και ο ποιητής: «Είναι ανάξιοι της αράς σου, Αθηνά, και των ασμάτων μου». Αδυσόπιτος κατήγορος του Έλληνο λόγος Βίρον είχε γράψει: «Το μόνο που θέλω είναι να θυσιάσω τον Έλληνα στην Αθηνά και την Ένεση». Αποτυπώντας την πορεία του στη βιογραφία του, ο καλλιτέχνης εξομολογείται: «Δια της απαριθμίσεως τόσης εργασίας, απέβλεψα να δώσω την εικόνα του ανθρώπου και εργάτου, ο οποίος ως οδηγόν του και συντελεστών και συντελεστή εν την τέχνη είχε πάντοτε την εργασία. Επίστευσα πάντοτε ότι η τέχνη και διηγητική προάγονται δια της εργασίας. Ούτε μία άλλη απόλαυση μήχωνη στην ζωή μου. Τα πάντα ήταν το εργαστήριό μου. Όταν δεν είχα εμπέρσεις οι δικάς μου, συνεπλήρωνα αρχαία αγάλματα. Εκατοντάδες αγαλμάτων και αναγλύφων συνεπλήρωσα και εξετέλεσα στο μάρμαρο, μελετών τους μεγάλους κλίπτας της αρχαιότητας». Και στο δίγλωσσο διαφημιστικό σημείωμα του εργαστηρίου, που απευθυνόταν όχι μόνο σε Έλληνες αλλά και σε ξένους αγοραστές, ο Μπονάνος δηλώνει: «Διαρκής έκθεσης εν το σπουδαστηρίο ως έργο πρωτοτύπων του καλλιτέχνη. Αντίγραφα των αρχαίων αριστοτημάτων με τα πάσης ακριβίας και τέχνης επί λαμπρών πεντελικών μαρμάρων». Έγραψε ο Δημήτριος Καλονάς: «Ο Μπονάνος γέμισε την Ελλάδα και τα ελληνικά νεκροταφεία με έργα του. Τόμοι ολόκληροι χρειάζονται για να περιγράψει κανείς τα έργα του». Έργα του Μπονάνου βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Στο νεκροταφείο Αθηνών υπάρχουν περισσότερα από 30 και άλλα τόσα στην Κεφαλονιά. Έργα του υπάρχουν επίσης στην Κύπρο, Λευκοσία και Λάρνακα, στην Αίγυπτο, Αλεξάνδρεια και Κάιρο, στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι και στην Κωνσταντινούπολη, στο νεκροταφείο Σισίλη. Όλα φέρουν λαξευμένη την υπογραφή του, που τονίζει την υπερηφάνειά του για τον τόπο καταγωγής του.
Χαρακτηριστικό του πλήθους των έργων του είναι ότι στα 2 χρόνια από τότε που ολοκληρώσαμε το βιβλίο του, ανακαλύψαμε άλλα 4, ενώ παραμένουν αγνοούμενα έργα του για τα οποία υπάρχουν φωτογραφίες, σχέδια ή περιγραφές. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Μπονάνος αισθανόταν πικρία για την έλλειψη αναγνώρισης από το επίσημο κράτος. Παρά την αρχική ευνοϊκή υποδοχή που έτυχε ως νέος, καμία από τις προτάσεις του, της μέσης και όρημης ηλικίας του, η αναδιοργάνωση της Σχολής Καλών Τεχνών, η σύσταση Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής, το μνημείο Ο Θρίαμβος της Ελλάδος, δεν είχε γίνει δεκτή. Η πικρία του είναι εμφανής σε επιστολή που απευθύνει σε μεγάλη ηλικία στον συμπατριώτη του Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά με την παράκληση να αγοραστεί ο Έλλην δούλος και να τοποθετηθεί σε πλατεία της Αθήνας, της πόλης, δημότης της οποίας υπήρξε 60 χρόνια. Σε εσάς αποτείνομαι και εγώ και από εσάς περιμένω το δίκιο μου για να μην κλείσω τα μάτια μου στα 80 μου χρόνια με το παράπονο πως άδικα δούλεψα 60 χρόνια για να προσφέρω με την τέχνη μου στη γλυκιά μας πατρίδα την αναλογία μου και άδικα κουράστηκα και τυφλώθηκα να αφήσω μια μεγάλη εργασία πλήθους έργων τα οποία σχεδόν γνώρισαν οι σύγχρονοί μου. Αν και είμαι βέβαιος ότι δεν θα γνωρίσουν οι μεταγενέστεροι ούτε και η ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Ο Γλύπτης θεωρούσε τον Έλληνα δούλο έργο εφάμιλο του ξυλοθράφστη του Φιλιππότη. Το έργο ακολουθεί τον Μπονάνο διαχρονικά, είτε ως αυτόνομη σύνθεση, είτε εντασσόμενο στο μνημείο εμφαίνων των θρίαρων της Ελλάδος. Προς το τέλος της ζωής του, ο Γλύπτης καταβάλει διάφορες προσπάθειες να τοποθετηθεί σε δημόσιο κτίριο ή σε υπαίθριο χώρο. Σημειώνει σε επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης της Ελλάδος, προτείνοντας την αγορά του έργου. Και θα αποτελεί μια μεγάλη εθνική υπερηφάνεια, διότι θα ομιλεί στους εισερχομένους περί ελευθερίες, υπέρ της οποίας οι πατέρες ημών εθυσιάζονται όπως την αποκτήσουν. Όσο για τον Έλληνά σου που σπάζει τα δεσμά, φοβούμαι μήπως και αυτός δεν σπάσει τα δεσμά του ατελιέσου, παραμένει μαρμάρινη βρικολακιασμένη μορφή εις η συνοικία των αμπελοκήπων, λέει προφητικά ο δημοσιογράφος που τον επισκέφτηκε. Δυστυχώς, το έργο παραμένει έως σήμερα φυλακισμένο σε μία αποθήκη. Ο Γιώργος Μπονάνος πέθανε τον Μάιο του 1940. Στην κηδεία του, που έγινε με δημόσια δαπάνη, εκφώνησε έναν συγκινητικό λόγο ο συμπατριώτης του Κίμων Ευαγγελάτος. Ο Μπονάνος είχε 4 πίστης έτεινε στον όθον προς τα εμπρός. Πίστην προς τον Θεό, πίστην προς την Ελλάδα, πίστην προς την τέχνη, πίστην προς τον εαυτό μου. Ο Μπονάνος είχε συνέστηση της ευτυχίας που όντια γεννήθη Έλλην καλλιτέχνης, αλλά και της ευθύνης την οποία είχε ως Έλλην καλλιτέχνης έναντι της ιστορίας, πιστεύων εις μία νέα αναγέννηση της Ελλάδος ή της έπρεπε να δίνει πάντοτε το φως στον κόσμο ολόκληρο, το φως της τέχνης και της διανοίας. Και ο Γλύπτης Φωκίων Ρο στην οκρολογία του καταλήγει. Γερό αθλητικό σώμα, εργατικότατος και ακούραστος στη δουλειά. Τίποτε έξω από την ηλικία του δεν τον ενδιέφερε. Ο Μπονάνος ήθελε τον Γλύπτη πρώτα απ' όλα ένα καλό μάστορι που να κατέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία της δουλειάς του. Δηλαδή να σχεδιάζει με ακρίβεια, να έχει θετικές γνώσεις αρχιτεκτονικής και να είναι κύριος της τεχνικής του μαρμάρου. Ήταν ένας αληθινός μαρμαροφάγος και έλεγε με υπερηφάνεια πως το μάρμαρο τον πρέμει. Γεώργιος Μπονάνος ο Μαρμαροφάγος, οι μεγάλες στιγμές της νεοελληνικής γλυπτικής, είναι και ο τίτλος ενός άρθρου που δημοσίευσε το 1979 ο καθηγητής ιστορικός τέχνης Στέλιος Λιδάκης, ο πρώτος από τους μεταγενέστερους που ανέδειξε το έργο του Μπονάνου.
Στον πρόλογο του βιβλίου του, σύγχρονοι Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες, ο ιστορικός τέχνης Δημήτρος Καλονάς καταθέτει. Τους καλλιτέχνες μας τους θαυμάζουμε, αλλά δεν τους αγαπούμε. Και δεν τους αγαπούμε γιατί τους ξέρουμε. Για μένα όμως, που τους γνώρισα προσωπικά, που τους μίλησα, που είδα τη δουλειά τους από κοντά, είναι ακόμη ζωντανή. Κάθε καλλιτέχνης ζει πάντα με το έργο του, με την ουσία, το πνεύμα και την ομορφιά της δημιουργίας του. Αυτή τη δημιουργία ερμηνεί και το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη, το άγαλμα. Άγαλμα που το μάρμαρο ομορφαίνεις, όσες φορές το πλάγι σου διαβώ, στην ίδια θέση ακίνητο απομένεις, στην ίδια θέση ανέστητο βουβό. Μα ενώ με αυτή την άψυχη ομορφιά σου, ούτε με νιώθεις, ούτε με φρορείς, γιατί με φρένει τόσο η συντροφιά σου, που θέλω να σε βλέπω ολημερής. Και ακούστηκε η μαρμάρινη φωνή του, βγαλμένη αχνά από κάθε του πτυχή. Θνητέ, σε συντροφεύει του τεχνίτου η αθάνατη και αθώητη ψυχή. Ελεύθερες συνθέσεις, Ανδριάνδρες, Πρωτομές, Ανάγλυφο, Ηρώ, Ταφικά μνημεία, Εκκλησιαστικά έργα, Αγνοούμενα, Αντίγραφα αρχαίων έργων. Ένα έργο μεγάλο σε αριθμό, σε ποικιλία, σε τέχνη πάνω απ' όλα, άφησε ο γλύπτης Γιώργος Μπονάνιος. Αντικαθιστώντας τη λέξη ποίηση με τη λέξη τέχνη, ταιριάζουν στον γλυπτή τα λόγια του Κωστή Παλαμά. Η τέχνη είναι η ιστορία της ζωής που έζησα και μαζί της ζωής που ήθελα να ζήσω. Πέρασαν περισσότερα από 150 χρόνια από την γέννηση του γλυπτή. Στη μνήμη του, ως επίρρωση χρέος τιμής των απογόνων του, είδε το φως το βιβλίο του, που συνέγραψαν τρεις εγγονείς του. Η Μαρία Γαβρίλη, η Σοφία Μπονάνου και ο Σωτήριος Μπονάνος, που δυστυχώς έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας αυτή. 56ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Αθήνας, Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής. Σχολικό έτος 2015-2016.